Θα πάω σε εκείνη την άλλη την σύσκεψη, την οποία συγκαλεί στις 25 Ιανουαρίου, ημέρα Τρίτη, το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Καλεί όλα τα εργατικά σωματεία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα να συναντηθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δήμου Ηρακλείου στην Παλιά Λαχαναγορά. Γιατί αυτή η κίνηση, κύριε Βρύσαλη? Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα, κύριε Δουγκεράκη, εσάς και στους ακροατές σας. Πήραμε αυτή την πρωτοβουλία σαν σωματείο εργαζομένων στο νοσοκομείο, γιατί θεωρούμε ότι τα ζητήματα της υγείας και της προστασίας της υγείας των εργαζομένων και γενικότερα του πληθυσμού μας αφορά όλους τους εργαζόμενους και όχι μόνο τους μαχόμενους υγειονομικούς. Έχοντας υπόψη ότι η κατάσταση δυσκολεύει παντού, όχι μόνο στα νοσοκομεία αλλά και στους χώρους δουλειάς και στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στα σχολεία, με αφορμή και την πανδημία και την εξάπλωσή της, θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει μια ενιαία απάντηση από όλους τους εργαζόμενους. Με αυτή την σκέψη και γνωρίζοντας ότι το επόμενο διάστημα και αυτές τις μέρες βεβαίως το σύστημα υγείας πιέζεται, θα παρουσιάσουμε ποια είναι η πραγματική κατάσταση πέρα από τους υφησυχασμούς της κυβέρνησης και αν θέλετε και τα λόγια εντυπωσιασμού, αναδεικνύοντας και την οξυμένη κατάσταση στα νοσοκομεία, τις σοβαρές ελλείψεις που υπάρχουν, αλλά και ταυτόχρονα το ποια κατά τη γνώμη μας πρέπει να είναι η απάντηση συνολικά των εργαζομένων με κινητοποιήσεις, διεκδικήσεις, αιτήματα, όπως το προηγούμενο διάστημα κάναμε. Και θέλω να πω και από το σταθμό σας ότι όταν υπάρχει οργανωμένες διεκδικήσεις, αιτήματα και αγώνες, υπάρχουν και αποτελέσματα. Αν θέλετε, η επαναφορά και του σταθμού των διαγνωστικών τεστ πάλι στην Αγία Κατερίνη ή άλλα ζητήματα που έχουμε αναδείξει, και έχοντας και επιτυχίες, δείχνει ότι όταν υπάρχει ενιαία απάντηση των εργαζομένων, όπως και με τους καρκινοπαθείς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έχουμε αποτελέσματα. Αυτό θέλουμε να αναδείξουμε και βεβαίως παίρνοντας υπόψη για άλλη μια φορά ότι εδώ, για να, αν θέλετε, το σύστημα υγείας για να σταθεροποιηθεί ή για να αντέξει, θα πρέπει να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, κάτι που η κυβέρνηση δεν το κάνει, τον χρηματοδοτεί απλόχερα. Να σας φέρω ένα παράδειγμα μόνο, αυτό που λέω είναι ότι στις τελευταίες μέρες, βεβαίως με νόμο του Υπουργείου Υγείας και της Κυβέρνησης, μεταφέρονται ασθενείς από ιδιωτικό κέντρο αιμοκάθαρσης στο νοσοκομείο, στο πανεπιστημιακό που έχουν οι ασθενείς αυτοί COVID, γιατί δεν αναλαμβάνει ο ιδιωτικός τομέας τα περιστατικά COVID της αντίστοιχης ειδικότητας. Αυτό είναι και απαράδεκτο. Αυτό, αν θέλετε, είναι απαράδεκτο γιατί ήδη το δημόσιο νοσοκομείο πιέζεται πάρα πολύ. Έχουν εξαντληθεί και οι εργαζόμενοι και την ίδια ώρα, αντί να επιταχθεί ο ιδιωτικός τομέας, απλόχερα του δίνουν και νέα μπόνους, όπως έγινε με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Το δεύτερο που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη το σύστημα υγείας στο νησί, και το γνωρίζουν όλοι εδώ που μας ακούνε, ήδη και στα Χανιά και στο Ρέθυμνο οι κλινικές COVID έχουν γεμίσει. Έχουν γεμίσει και γεμίζουν και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Άρα υπάρχει αποτυχία της κυβερνητικής πολιτικής στη διαχείριση της πανδημίας. Είναι καταστροφική. Δημιουργεί ακόμα πιο μεγάλη έκρηξη οργής η χθεσινή απόφαση που πάρθηκε, που τιμωρεί τους εργαζόμενους γονείς που τα παιδιά τους αρρωσταίνουν, όταν στον ιδιωτικό τομέα περικόπτεται το 50% του μισθού τους εφόσον πάρουν άδειες και τα παιδιά τους που νοσούν. Άκουσον. Αυτά κάνει η κυβέρνηση και όλα αυτά, αν θέλετε, όλη αυτή την επίθεση που δέχονται ασθενείς οι εργαζόμενοι θα πρέπει να απαντηθεί. Γι' αυτό κάνουμε αυτή την πρωτοβουλία. Καλούμε και από το σταθμό σας τα διοικητικά συμβούλια των σωματείων, την Ομοσπονδία Γονέων, την Ένωση Γονέων και βεβαίως όλους όσους θέλουν να παρευρεθούν στην Παλιά Λαχαναγορά την ερχόμενη Τρίτη. Και βεβαίως γιατί πρέπει να είναι μαζική η παρουσία τους, γιατί δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πόσο αντέχει το Πανεπιστημιακό, συνεπικουρικά έτσι σας ρωτάω? Ναι, κοιτάτε να δείτε, η κατάσταση δεν είναι καθόλου καλή. Δεν είναι καθόλου καλή και δεν το λέω γιατί για άλλη μια φορά το έχουμε ξαναπεί.
αυτή τη στιγμή υπάρχουν κλινικές που οι ασθενείς έχουν COVID, όπως παραδείγματος χάρη στην αιματολογική κλινική. Οι ασθενείς που χρειάζονται εισαγωγές μεταφέρονται σε άλλες κλινικές. Το προσωπικό έχει εξαντληθεί, μετακινείται προσωπικό από τμήμα σε τμήμα και δεν είναι η μετακίνηση αυτή καθ' αυτή. Είναι τα προβλήματα που δημιουργούνται στις κλινικές στις ήδη υποστελεχωμένες. Υπάρχουν εργαζόμενοι που κάνουν 4 νυχτερινά, δεν παίρνουν τα ρεπό τους, χρωστούνται εκατοντάδες ρεπό και άδειες, κυρία Δουγεράκη. Και βεβαίως εμείς δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Κάνουμε θυσίες σε σχέση με τα δικαιώματά μας. Αλλά εδώ η κυβέρνηση, 2 χρόνια μετά, δεν έχει κάνει τίποτα, και το λέω με κάθε έννοια της λέξης. Το προσωπικό που έχει έρθει στα νοσοκομεία υπολείπεται πάρα πολύ των αναγκών. Αυτή τη στιγμή οι ανάγκες είναι πολλαπλάσιες και ένας άνθρωπος προσπαθεί να καλύψει 2 και 3 απόστα. Και μάλιστα, είναι για όλες τις ειδικότητες. Προχτές σε τμήμα δεν υπήρχε καθαρίστρια σε μονάδα που χρειαζόταν καθαρίστρια. Και κάλυβε το τμήμα αυτό από την καθαρίστρια του κτηρίου. Δεν είναι πράγματα αυτά. Τμήματα υποστελεχωμένα. Τμήματα που λειτουργούν κάτω από το όριο ασφαλείας. Κόσμος που, αν θέλετε, έρχεται στα νοσοκομεία γιατί δεν υπάρχει μια δομή σε πρωτοβάθμιο επίπεδο που να μπορεί να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες. Κόσμος που στηβάζεται, που περιμένει στη σειρά μάλλον για να κάνει ένα τεστ. Εδώ αυτό είναι άμεση η ανάγκη, είναι η επίταξη του ιδιωτικού τομέα, και σας έφερα ένα παράδειγμα με τη μονάδα τεχνικού νεφρού του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στο Βενιζέλιο. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και με τις κλινικές που γίνονται COVID, που λέει το Υπουργείο και η ΔΥΠΕ. Αλλά όταν γίνονται κλινικές COVID, σημαίνει ότι χάνονται κρεβάτια από άλλες κλινικές. Αυτή είναι η πραγματικότητα, και δυστυχώς αυτή την πραγματικότητα αποκρύβεται, εφησυχάζεται, κουνάνε το δάχτυλο στους εργαζόμενους συνολικά, τους υγειονομικούς, τους τιμωρούν, παρουσιάζουν μια κατάσταση ότι τα σχολεία όλα καλά είναι και δεν τρέχει και τίποτα να έχει 20-25.000 παιδιά που σήμερα νοσούν. Όταν αυτή τη στιγμή η χώρη υπερμετάδοση του κορονοϊού είναι η χώρη που εμείς λέμε ότι πρέπει να γίνονται τεστ, να αραιώνεται ο κόσμος, να αυξηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Δεν τελειώσαμε, κυρία Δουργεράκη. Όσα παπαγαλάκια βγαίνουν και λένε ότι σε επόμενες 1-2 εβδομάδες θα υποχωρήσει η πίεση. Τους απάντησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Ακριβώς, και επειδή εμείς δεν θέλουμε να εργαλειοποιήσουμε την επιστήμη, ακούμε τους επιστήμονες μεν, αλλά δεν εφησυχάζουμε και βέβαια δεν εμπιστευόμαστε καμιά κυβερνητική απόφαση που ουσιαστικά ακόμα περισσότερο σπρώχνει το σύστημα υγείας στην εμπραγματοποίηση. Η συνάντηση της κυρίας Γκάγκα, όπως βγήκε στη δημοσιότητα, με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, πρέπει να σημάνει συναγερμό για τους κατοίκους του νησιού. Πάμε για συρρήκνωση νοσοκομείων, αλλαγή του ρόλου των νοσοκομείων ακόμα και στο Ηράκλειο, ακόμα και στο Ρέθυμνο, ακόμα και στα Χανιά. Μιλάμε ουσιαστικά για μια παραπέρα εμπορευματοποίηση του συστήματος υγείας, με την είσοδο πλέον και στο όνομα του κορονοϊού ιδιωτών μέσα στα νοσοκομεία και εταιριών μέσα στα νοσοκομεία, και σύμπραξη του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα εις βάρος του δημόσιου τομέα. Κάτι για το αυτό οποίο καθαρό, ούτως ή άλλως καθαρό, εκεί πάει δεν το πράγμα, είναι η πρώτη φορά που μιλάτε. Και το λένε πλέον επίσημα εν μέσω κορονοϊού. Φανταστείτε τι θα γίνει αν σταματήσει η πανδημία ή αν θέλετε τα πράγματα λίγο ηρεμήσουν. Μάλιστα. Κύριε Βρυσαλή, θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δουγεράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.